Η αύξηση σε τιμολόγια της ΔΕΗ σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις τιμές των λοιπασμάτων εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής, με τους παραγωγούς της Μεσαράς να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, που αυτό έχει να κάνει με το νερό που χρησιμοποιούμε, που χρειάζεται ενέργεια, αυξάνεται η ενέργεια, οπότε αυξάνεται και το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Συγκεκριμένα πριν από 2 μέρες μου ήρθε το ρεύμα, από 60 που πλήρωνα το μήνα μου ήρθε 130 τώρα, θερμοκήπιο. 12 στρέμματα κάνει η οικογένεια. Εμείς έχουμε το πρόβλημα επιβίωσης. Ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Τα λεφτά δεν φτάνουν. Θες λοιπάσματα, θες φάρμακα. Δεν προλαβαίνεις να πληρώνεις τα έξοδα. Και πληρώνεις μετά ύστερα 80 λεφτά σου πουλούνται το κέρατο συγκεκριμένα που έχουμε εμείς. Οι ιδιοκτήτες θερμοκηπιακών καλλιεργιών κάνουν λόγο για δυσβάσταχτο κόστος στο ρεύμα, ενώ σε δεινή θέση βρίσκονται και οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα από την πολιτεία, δεν θα μπορέσουν οι αγρότες να το απορροφήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε ή θα πρέπει να μετακυλιστεί το κόστος αυτό στον καταναλωτή, ή θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε κάποιοι να παράγουμε προϊόντα. Το ρεύμα έχει αυξηθεί γύρω στα 50%, έχει πάρει πάνω. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και το νερό θα ανέβει και αυτό τώρα, τα ΤΟΕΒ δεν ξέρω ακόμα τι έχουν κάνει, αλλά περιμένουμε και εκεί αυξήσεις. Ο αγρότης είναι με την πλάτη στον τοίχο, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Όπως προειδοποιούν παραγωγοί, αν δεν υπάρξει στήριξη από το κράτος, τότε το κόστος θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, ενώ την ίδια ώρα ζητούν αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. Θα πρέπει να πουλάμε τα προϊόντα ακριβά για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Εμείς δεν έχουμε άλλη λύση, μόνο την πώληση των προϊόντων, και όταν τα προϊόντα πουλούνται σε μια ικανοποιητική τιμή, να καλύβει το κόστος παραγωγής και να έχουμε και ένα μεροκάματο, έχει καλώς. Εγώ δουλεύω, ας πούμε, στο θερμοκήπιο. Αν δούλευα μεροκάματο, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα. Το μεγάλο πρόβλημα του αγρότη είναι τα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν μπορεί να μας φέρουν εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες χωρίς έλεγχο, χωρίς πιστοποιητικά, χωρίς τελωνία, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έρχονται εισαγόμενα προϊόντα στη Μεσαρά να πουλιώνται. Ντομάτες να πουλιώνται στο Τιμπάκι, εισαγόμενες. Ντομάτες τουρκικές, ντομάτες αλβανικές πουλιούνται στο Τιμπάκι, στις Μύρες. Πού είναι το κράτος? Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τις υπέρογγες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος των ΤΟΕΒ, ζητούν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση προς αρμόδιους υπουργούς 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Σοκράτη Βαρδάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων. Οι ΤΟΕΒ έρχονται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι με τις υπέρογγες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για την άντληση και μεταφορά του αρδευτικού νερού. Αδυνατώντας οι εν λόγω οργανισμοί να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου αυτή την αύξηση, το κόστος θα μετακυλιστεί στα τιμολόγια του αρδευτικού νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.